chiama tu? Sì. Con Nicola Rema. Nascosto Nicola, è sto? Dai, mi uccidi. E se non è? E allora? Κόσμος. Στις 7 του Σεπτέμβρη νομίζω. Αν είναι πιο πολύ ώρα από τα γυμνάσια. Όχι, σαν πέρσι. Κυπριακής και παράδοσης, η οποία μέσα από την ελληνική γλώσσα, την ελληνοορθόδοξη πίστη και τον τρόπο ζωής διαμορφώνουν την κυπριακή κουλτούρα. Σας καλωσορίζουμε απόψε στο πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ Δήμου Σωτήρας. Εκ μέρους της Πολιτιστικής Επιτροπής, καλωσόρισμα απευθύνει η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Φλωρεντία Σάβα. Έντιμε κύριε Υπουργέ, πανιερότατε, σεβαστόν ιερατήλ, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Κόκκινου Ποταμού Αγίας Πετρούπολης, κύριε Δήμαρχε Κανθούς, κύριε Δήμαρχε Σωτήρας, κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Ευφορίας, έντιμοι κύριε Δημοτική Συμβούλη, εκπρόσωπε της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμοχώστου, έντιμοι κοινοτάρχες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σωτήρας, επιθυμώ να σας καλωσορίσω στο πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ του Δήμου μας. Συμπληρώθηκα φέτος 12 χρόνια από την έναρξη του θεσμού του Λαϊκού Πανηγυριού που διοργάνωνε το Κοινοτικό Συμβούλιο Σωτήρας. Τη φετινή χρονιά, παράλληλα με τη μετατροπή της κοινότητάς μας σε Δήμο, θελήσαμε να αναβαθμίσουμε και το Λαϊκό Πανηγύρι, να προσδιορίσουμε περισσότερο την ιδιότητά του και να στοχεύσουμε στην παράδοση της Κύπρου και με τον τρόπο αυτό να διοργανώσουμε το πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ του Δήμου μας. Η Σωτήρα, απομακρυσμένη από το αστικό τεχνολογικό περιβάλλον, ήταν και παραμένει μια κοινωνία άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυπριακή κουλτούρα. Η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου Σωτήρας, ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιά του Δήμου μας, δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή της σύστασής της να διαφυλάξει κάθε παραδοσιακό και ιστορικό μνημείο της Σωτήρας. Με την ευκαιρία αυτή διοργανώσαμε και την απόψινή βραδιά, αφιερωμένη στην κυπριακή γαστρονομία, στα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη μουσική, τα τσατσιστά και το χορό. Τέλος, δεσμευόμαστε ενώπιον σας πως η Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου μας θα συνεχίσει την αδιάκοπη προσφορά της στον πολιτισμό με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που θα ψυχαγωγούν αλλά και παράλληλα θα διεπαιδαγωγούν τους συντημότες μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον καθηγητή τέχνης κ. Φάνη Σεργίου και το Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας για τη σκηνική επιμέλεια, τις κατηχητικές συνάξεις Σωτήρας, το Κέντρο Νεότητος Σωτήρας, τη Δημοτική μας Χοροδία, το Μουσκέ Σωτήρας, το Λογραφικό Όμιλο Σωτήρας, η Κλιμανδομουλιά, τους έφεδρους καταδρομής Σωτήρας, όλο το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου μας και την ομάδα εθελοντών που βοήθησε στο ψήσιμο του Παλοκαζού αλλά και την έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεδηγία της Σωτήρας και τη ΜΟΦ που παραχώρησαν το Κολοκάζο. Σας ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση. Είναι παιδιά στα Κυπριακά διαδίκτυα. Κυπρός, είναι. Είναι δύσκολα χρόνια Ελλάδα, μπορεί να είναι. Κύριε Υπουργέ, πανιερότατε, σεβαστόν ιερατείο, έντιμε κύριε βουλευτέ. Άμα μείνουν πολλά χρόνια σε έναν τόπο. Έντιμε κύριε Δήμαρχε Κόκκινου Ποταμού Αγίας Πετρούπολης. Έντιμε κύριε Δήμαρχε Ακανθούς. Κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Ευφορίας, Δημοτική Σύμβουλη, κυρία Μαρίτσα, εν την είδα μέχρι τώρα. Θα έρθει πιο ύστερα. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζομαι απόψε το πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ Σωτήρας. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε ακούσει νουθεσίες, ιδιαίτερα από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο, να ανατρέξουμε στην παράδοση και ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους. Αυτή η προτροπή για επιστροφή στην παράδοση φανερώνει τον προβληματισμό του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου σχετικά με ποιον τρόπο η παράδοση θα συμβάλλει στην προκοπή μας τόσο ως άτομα όσο και ως κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε και να εμπεδώσουμε τα καλά στοιχεία των προηγούμενων εποχών και να τα μπολιάσουμε στο δικό μας πολιτισμό. Παράδοση,
συμβαίνει διαδικασία μεταβίβασης, συνήθως προφορικής, με την οποία μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη ήθη, έθιμα, γνώσεις ή δοξασίες και έτσι διαιωνίζονται. Η κυπριακή παράδοση είναι τα λαϊκά δημιουργήματα που τα ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, όπως τα ήθη και έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια, τα τσατσιστά, τα παραμύθια, οι παραδόσεις, τα διάφορα χτίσματα, η γλώσσα, τον ντύσιμο, οι θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά και ό,τι επιβίωσε από παλαιότερες εποχές και συνθέτει το κυπριακό ήθος και ύφος ζωής, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή και τον κόσμο ο Κύπριος με περηφάνεια, αγωνιστικότητα και με αγάπη για την ελευθερία. Η παράδοση είναι αλυσίδα που συνδέει τις γενιές μεταξύ τους. Δεν είναι οπισθοδρόμηση ή προσφυγή στην παράδοση, ούτε αποσυνδέεται από την πρόοδο. Για τους πιο πανολόγους, το όνομα της καθιερωμένης μας εκδήλωσης έχει αλλάξει και από λαϊκό πανηγύρι, όπως το αποκαλούσαμε, φέτος έχει μετονομαστεί σε παραδοσιακό φεστιβάλ για περισσότερο στοχευμένη δημοτική πολιτική του Δήμου Σωτήρης. Ως νεοσύστατος Δήμος θέλουμε να προχωρήσουμε σαν ένας Δήμος για οικογενειακό τουρισμό, όπου μεταξύ άλλων θα τονίσουμε τα στοιχεία της παράδοσής μας, όπως τις εκκλησίες, τα παραδοσιακά σπίτια, τις ταβέρνες, το κολοκάσι και άλλα. Δημιουργώντας το δικό μας όνομα, θα έχουμε οικονομικά ωφέλη και δημιουργία θέσεων εργασίας που είναι τόσο σημαντικά για το βιωτικό επίπεδο των δημοτών μας. Αυτά φυσικά έρχονται σιγά σιγά με σωστό σχεδιασμό και υπομονή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, αφού τα περισσότερα τα έχει πει η κυρία Φλωρεντία, θα ήθελα να δώσω στον κύριο Υπουργό που έρχεται για δεύτερη φορά στη Σωτήρα μέσα σε 6 μήνες και στον Μητροπολίτη μας που μας κάνουν την τιμή να είναι μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Το απόψινό φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλία Λετράρη. Καλούμε τον κύριο Υπουργό να απευθύνει χαιρετισμό. Πανηγυρότατε, φίλοι βουλευτές, φίλε δήμαρχε, φίλοι και φίλες. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας για να παραστώ στο πρώτο παραδοσιακό φεστιβάλ που διοργανώνεται από το νεοσύστατο Δήμο Σωτήρας. Τέτοιες αξιόλογες εκδηλώσεις εμπλουτίζουν με τον καλύτερο τρόπο το τουριστικό προϊόν της περιοχής και του νησιού μας γενικότερα και προσφέρουν στους επισκέπτες, ντόπιους και ξένους, την ευκαιρία να απολαύσουν μια ενδιαφέρουσα γιορτή πολιτισμού. Η Σωτήρα, ένα κατεξοχήν γεωργικό χωριό με τις φημισμένες βυζαντινές και με τα βυζαντινές εκκλησίες, ένεκα της ραγδαίας της ανάπτυξης, της αύξησης του πληθυσμού της, αλλά και της εργατικότητας των κατοίκων της, μετατράφηκε πρόσφατα σε Δήμο, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην παραπέρα ανάπτυξη της κοινότητάς σας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται κυρίως στην περίοδο του καλοκαιριού από τις κοινότητές μας αποτελούν τον συνδετικό κρίκο που μας κρατά σφιχτά δεμένους μεταξύ μας, αλλά και με τις ρίζες μας και τις πολιτιστικές μας καταβολές. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αποτελούν μια μορφή αντίστασης στη σημερινή εποχή της αποξένωσης και του ατομικισμού, οι οποίες πέρα από το συναισθηματικό περιεχόμενό τους εκφράζουν την ακαταμάχητη επιμονή μας να κρατηθούμε στις ιστορικές αξίες και στα ιδανικά που μας συνδέουν άριχτα με τη γενέθλια γη. Η επιστροφή στη γη μας, το συναπάντημα με πρόσωπα και χώρους με τα οποία μας συνδέουν εμπειρίες και γεγονότα, αναμφίβολα κρατούν συμπαγές στο κοινωνικό πλαίσιο που το χαρακτηρίζουν οι ακατάλληλες αρχές και αξίες του λαού μας, από τις οποίες με κανένα τρόπο δεν πρέπει να αποκοπούμε. Εκδηλώσεις όπως αυτή λειτουργούν πολύμορφα, συντηρούν την ιστορική μνήμη και την παράδοση, αναδεικνύουν το λαϊκό μας πολιτισμό, ρίχνουν φως στις πατροπαράδοτες τέχνες και ασχολίες που είτε έχουν εγκαταληφθεί είτε δίνουν να εγκαταληφθούν. Αναπαραστούν τον κόσμο του χθες και τον προβάλλουν δημιουργικά μέσα στο παρόν, φιλοδοξώντας να τον συντηρήσουν στο μέλλον.
Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με τη διοργάνωση τέτοιων πολιτιστικών εκδηλώσεων διατηρείται, ενισχύεται και αναδεικνύεται την πολιτιστική παράδοση και ιστορία του τόπου μας, πράγμα το οποίο γίνεται ακόμα πιο σημαντικό σήμερα στους κόλπους της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ευρώπη ενώνει τους λαούς των χωρών της με σκοπό την ανάπτυξη και ευημερία της, μέσα σε κλίμα ειρήνης και συναδέλφωσης, χωρίς να καταργεί την πολιτιστική παράδοση και την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. Με ήθη και έθιμα που ρίζες τους ανατρέπουν χιλιάδες χρόνια πίσω, αλλά όμως εξακολουθούν να τηρούνται άσβεστα μέχρι σήμερα, η Κύπρος κάνει αισθητή την παρουσία της στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Σωτήρας, που ανάλαβαν την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Παρουσιακού Φεστιβάλ και να ευχηθώ σε όλους σας καλή διασκέδαση, κύριε Δήμαρχε, το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Χώρων και Περιβάλλοντος για να στηρίξει σήμερα την απόψηνή σας εκδήλωση. Θα σας δώσει μια χορηγία 2.000 ευρώ. Θα πρέπει όμως να ομολογήσω, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτή η χορηγία πρέπει να εγκριθεί και από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχουμε εδώ δύο βουλευτές, ας τολμήσουν να εγκόψουν. Ευχαριστώ.